Όσον αφορά το ζήτημα των αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου, η αλήθεια είναι ότι είναι ιδιαίτερα οξυμένο και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, καθώς μετά και τη συζήτηση που είχε γίνει εδώ πέρα μετά το κλείσιμο του κέντρου αστέγων, που και τότε ο κύριος Αντιδήμαρχος μας είχε ενημερώσει ότι ο μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται και τακτοποιείται με το πρόγραμμα στέγαση και εργασία. Στη συνέχεια, ουσιαστικά και αυτό το πρόγραμμα έληξε και ουσιαστικά έχει οξυνθεί ιδιαίτερα το ζήτημα. Και με την καθυστέρηση έναρξης του νέου προγράμματος, προφανώς είναι ακόμη πιο οξυμένο το πρόβλημα, με σοβαρή δυσκολία να στηριχθούν οι πιο ευπαδείς συμπολίτες μας και με ευθύνη βέβαια της Δημοτικής Αρχής, αλλά και διαχρονικά των κυβερνήσεων, που και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χρηματοδοτήσεις που δίνει και είναι αποσπασματικές, που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν έτσι διακεκομένα και με ημερομηνία λήξης το πρόβλημα αυτό στα πλαίσια συγκεκριμένων προγραμμάτων. Και είναι πραγματικά επικίνδυνο και αντιδραστικό το να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους σοβαρά κοινωνικά προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και προσθετικά δηλαδή στο κείμενο που καταθέσαμε το σοβαρό πρόβλημα που διαμορφώνεται και στην πόλη μας πολύ οξυμένο και αφορά το ανυπέρβλητο εμπόδιο για αξιοπρεπή οικονομικά βιώσιμη διαμονή των λαϊκών οικογενειών όταν τα ενοίκια φτάνουν στα 400 και 500 ευρώ ακόμα και για μία γκαρσονιέρα. Όταν με ευθύνη των κυβερνήσεων και τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ τότε που υλοποιώντας το δεύτερο μνημόνιο κατάργησαν τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, ταυτόχρονα με τον έμφυα τους πληστηριασμούς εκατοντάδων νοικοκυριών με τα κόκκινα δάνεια, αλλά και τα μεροκάματα τα οποία τα τελευταία χρόνια και σε συνδυασμό με την ακρίβεια και τα πανάκριβα ενίκια έχουν καταντήσει να είναι φιλοδόρημα, οξύνουν πολύ περισσότερο την ουσία του προβλήματος, διότι, για να πούμε, δεν είναι μόνο οι άστεγοι αυτοί οι οποίοι βλέπουμε να κοιμούνται στα παγκάκια, αλλά και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν φτάνουν στη δημοσιότητα. Είναι οικογένειες ολόκληρες οι οποίες ζουν σε τρόγλες, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, σε ετοιμόρροπα κτίρια ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Γι' αυτό κάνουμε και συγκεκριμένο αίτημα να μας έρθει και η καταγραφή από τις αντίστοιχες δομές, από τα ΓΚΙΒΑΠΗ και το κέντρο κοινότητας που κάνουν τέτοιου είδους καταγραφή, πέρα δηλαδή από τις περιπτώσεις που θα δούμε να κοιμούνται στον δρόμο ή στα πάρκα. Να πούμε ότι επίσης σημαντική ευθύνη έχει διαχρονικά και η Δημοτική Αρχή, η οποία δεν έχει διατυπώσει ουσιαστικά διεκδίκηση για τη λαϊκή στέγη, η οποία έχει συντελέσει στη φτώχεια με αύξηση και των δημοτικών τελών και η τωρινή Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα, αλλά και μία με σειρά άλλους φόρους και τέλη που αυξάνει, που έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα προηγούμενα που ανέφερα, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και για υψηλού επίπεδου τουρισμό με επενδύσεις ακινήτων, real estates κτλ. Που έχουν εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο τις τιμές των ενοικίων. Επίσης, να προσθέσουμε το στοιχείο, το οποίο προφανώς δεν είναι δικό μας, είναι με βάση τα στοιχεία τα ευρωπαϊκά, ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανάπηροι σε κάθε είδους και μορφή αναπηρίας είναι ο νούμερο ένας λόγος, από τους λόγους και αιτία για να χάσουν το σπίτι τους. Και προφανώς αναπηρία μιλάμε και για σωματική και για ψυχική κτλ. Οπότε έρχεται να προσθεθούν οι διαχρονικές ελλείψεις που υπάρχουν στις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές, η αποσπασματικότητα που αναφέραμε, η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση, καθώς το προσωπικό εργάζεται πραγματικά άοπλο, χωρίς τις υποδομές, τη χρηματοδότηση, το προσωπικό που χρειάζεται και όλες τις ειδικότητες, και θεωρούμε ότι χρειάζεται και απαιτείται ένα ενίο ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών με διασύνδεση με το δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορέσουν ολόπλευρα να στηρίζονται οι άνθρωποι αυτοί,
Γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή είχαν υποθεί εδώ πέρα και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι ψυχικά ασθενείς, που χρειάζονται φροντίδα και σε άλλο επίπεδο. Αλλά εδώ πέρα χρειάζεται ενιαία να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και όχι αποσπασματικά μόνο πού θα τον βάλω, πού θα τον κρύψω, να μην φαίνεται, μην χαλάει η μόστρα. Από τα νοσοκομεία προφανώς διώχνουν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί και εκεί πέρα τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Και θεωρούμε ότι ακόμα και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο ήρθαν τα προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας και εδώ τοπικά, και οι δυνατότητες που δεν υπάρχουν στο να στηρίξει ουσιαστικά τέτοιες περιπτώσεις, και κλείνω, είναι τραγική το ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν στήριξε τα αιτήματα όσοι ήρθαν των υγειονομικών.